Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, Δημαρχέ. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι φτιάχνεις και χαρταετό. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά από επιθυμία δικιά σου, βέβαια, είπαμε λοιπόν να φτιάξουμε τον χαρταετό όπως τον φτιάχναμε παραδοσιακά όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Ήταν μια ολόκληρη ιεροτελεστία για μας τότε, όπως καταλαβαίνετε, η οποία ξεκινούσε από το ότι έπρεπε να πάμε να βρούμε πρώτα καλάμια ξερά. Λοιπόν, αφού βρίσκαμε λοιπόν το ξερό καλάμι, το σκίζαμε ούτως ώστε να γίνει σε μορφή περίπου όπως το βλέπετε, για να μπορέσει να συνδυαστεί με τα άλλα δύο τεμάχια, τρία κομμάτια που χρειάζεται το έτος, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έτο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο σκίσιμο του καλαμιού, διότι το καλάμι είναι σαν το ξηράφι. Κόβει πάρα πολύ. Θέλει δηλαδή πολύ ιδιαίτερη προσοχή του για να το κόψουμε. Αφού λοιπόν το κόψουμε, δημιουργούμε δύο κομμάτια ισόπλευρα. Ακριβώς ισόπλευρα. Και το τρίτο, ή το χρησιμοποιούμε και αυτό, ή το κάνουμε ισόπλευρο όπως είναι τα άλλα, ή το κάνουμε λίγο πιο μικρό για να δώσουμε έτσι λίγο πιο διαφορετικό σχήμα στον αετό μας. Άρα λοιπόν, θέλουμε τρία κομμάτια καλάμι. Περίπου του ενός μέτρου. Περίπου είναι στο ένα μέτρο, ναι. Περίπου στο ένα μέτρο. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα ξύσουμε και τα καθαρίσουμε καλά-καλά, έτσι ώστε να μην έχουν ίνες για να είναι προβληματικές όταν θα φτιάχνουμε τον αετό. Από πόσο χρόνο εσείς φτιάχνατε χαρταετό? Από μικρά παιδιά, σας είπα, ήταν ολόκληρο τελεστία, διότι να φανταστείτε ότι τότε, ας πούμε, στη Σιτία, το τελευταίο σπίτι είναι που είναι τώρα που λέμε η παλιά δεξαμένη, δηλαδή που είναι η Δεϊάς. Όλο το κομμάτι το υπόλοιπο από εκεί πάνω ήταν άχτιστο, οπότε ανεβαίναμε εκεί και η επιθυμία όλων, ας πούμε, και η προτροπή ήταν να μπορέσουμε να δούμε τον αετό να πετάει πάνω από τη Σιτία τότε. Μεγάλες ομάδες, πολλά παιδιά, ξέρετε, τότε δεν υπήρχαν και άλλες δραστηριότητες, δεν ξέρω και εγώ τι, οπότε... Είχατε κάποιον που σας καθοδηγούσε ή πειραματιστήκατε και βρήκατε την άκρη? Πάντα μαθαίναμε από τους μεγαλύτερους. Από τους μεγαλύτερους μαθαίναμε να παίζω ποδόσφαιρο, από τους μεγαλύτερους να φτιάχνουμε χαρταετούς. Πάντα οι μεγαλύτεροι καθοδηγούσαν τους μικρότερους και αυτό συνεχιζόταν σιγά σιγά. Δυστυχώς κάποια πράγματα τώρα έχουν κλείψει όπως το βλέπετε εσείς, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο και δίνει τη δυνατότητα και στους γονείς, ας πούμε, να έρθουν και πιο κοντά στα παιδιά, ούτως ώστε αυτές τις μέρες να μάθουν μια διαδικασία. Προκειμένου να τον πάρω έτοιμο τον αετό, δεν είναι τίποτα. Έτσι, λίγο ένα Σαββατοκύριακο να αφιερώσω με 2 ώρες, τον έχω έτοιμο. Άρα. Και άλλη αίσθηση να φτιάξει το δικό σου χαρταετό. Βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρείτε να αγοράσετε. Όχι. Ήταν ολόκληρη διαδικασία να πάρει το χαρταετό. Έπρεπε να πάρουμε ειδικές καλούμες που λέγαμε, δηλαδή τις κλωστές. Έπρεπε να είναι η συγκεκριμένη που τη βλέπετε εδώ, γιατί δεν είναι νάιλον και δεν γλιστράει, ούτως ώστε γίνονται εύκολα οι κόμποι που χρειάζεται να κάνεις. Έπρεπε να πάμε να πάρουμε τα χαρτιά. Αν το βιβλιοπωλείο, αν πηγαίναμε στο βιβλιοπωλείο, όταν πάρουμε, αλλιώς χρησιμοποιούσαμε, ενώναμε κάποια χαρτιά από αυτό που το χαρτί που χρησιμοποιούσαμε τότε, το οποίο ήταν εύκολο να το χρησιμοποιήσεις, ήταν το τσουβάλι της ζάχαρης, το οποίο ήταν καθαρό. Μάλιστα, ναι. Ήταν ανθεκτικό. Ναι. Ήταν ανθεκτικό και μπορούσες έτσι να το χρησιμοποιήσεις, να φτιάξεις διάφορα. Και μετά, άμα όποιος ήθελε, έβαζε κάποια σχέδια πάνω στον αετό, ώστε να. Υπήρχαν τότε πολλές μορφές πειραματισμού. Λοιπόν, στο καλάμι τώρα, στην άκρη του καλαμιού, σε όλα τα καλάμια, κάνουμε κάποιες εγκοπές, ούτως ώστε όταν θα κάνουμε το περίγραμμα του αετού με το σκοινί, να μπορέσει το σκοινί να μπει εύκολα μέσα στο καλάμι και να μην φεύγει. Ωραία. Το βλέπετε, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, ωραία. Το κάνουμε σε όλα τα ξύλα μας αυτό, σε όλες τις άκρες. Γεωργία, στο σχολείο σας έχουν δείξει να φτιάχνετε χαρταετό? Όχι. Όχι? Αλλά έχεις το θείο και δεν έχεις πρόβλημα εσύ, ε? Προσπαθούμε να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, όπως είπαμε στα παιδιά, γιατί... είναι μια διαδικασία που σας είπα ότι, εντάξει, αφιερώσεις 2 ώρες το Σαββατοκύριακο λίγο πριν τις απόκριες και περισσότερο είναι η χαρά το ότι θα δεις, ας πούμε, μετά το δικό σου αετό να πετάει πρώτα ο Θεός, διότι εκεί ήταν η αγωνία τότε, αν την καθαρά Δευτέρα είναι καλός ο καιρός ή να έχει δηλαδή αέρα για να πετάξει. Άσε που για μας τότε, ας πούμε, το πέταγμα του αετού δεν ήταν μόνο την καθαρά Δευτέρα. Έτσι, μια εβδομάδα ολόκληρη. Προπόνηση. Ασχολιόμασταν με αυτή τη διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, τα καλάμια είναι έτοιμα.
Έτσι, και θα ξεκινήσουμε τώρα να φτιάξουμε τα σκοινιά μας. Λοιπόν, παίρνουμε τα δύο ίσια κομμάτια, τα βάζουμε με το κύλο μέρος, μπαίνει πάντα στην από κάτω μεριά, ούτως mm-hmm. ώστε όταν θα μπει το πανί από εδώ και θα πετάξει με αυτή τη φορά ο ετός να έχει μεγαλύτερη αντίσταση στο καλάμι. Το καλάμι έχει μεγαλύτερη αντίσταση όταν είναι το κύλο κάτω από ό,τι θα είναι αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Οπότε βάζουμε δηλαδή τα κύλα κομμάτια κάτω. Ναι, θα σφυρίζαμε λίγο. Περίπου στο ύψος αυτό. Βάζουμε το κομμάτι στη μέση. Και ξεκινούμε τη διαδικασία του δεσίματος στη μέση. Αφού το δέσουμε στη μέση, μετά θα προσπαθήσουμε, το αφήνουμε λίγο χαλαρό το σκοινί στη μέση, ώστε να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε λίγο τις αποστάσεις, αν δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Τότε δεν υπήρχαν ούτε υποδεκάμετρα, όπως καταλαβαίνετε, χάρακες. Το κάναμε εντελώς στο περίπου και μετά, ας πούμε, όταν χρειαζόταν, κάναμε την διαδικασία της βελτίωσης. Πάμε εδώ για να μπορεί, το αφήνουμε πάμε αυτό το μεγάλο κομμάτι για να κάνουμε το ζύγι. Για να κάνουμε το ζύγι. Λοιπόν, περίπου με το μάτι φαίνεται ότι είναι εντάξει. Όταν θα το δέσουμε, αφού το ολοκληρώσουμε το δέσιμο, όταν θα κάνουμε το περιμετρικό σκοινί, τότε θα φέρουμε τις ευθυγραμμίες ακριβώς. Μάλιστα. Το πιο σημαντικό σημείο του χαρταετού ποιο είναι? Το πιο σημαντικό σημείο του χαρταετού είναι τα ζύγια. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι το οποίο ευθυγραμμίζει τον αητό στο πέταγμά του. Εάν τα ζύγια, δηλαδή το σκοινί που κρατάμε, δεν είναι σε ευθεία γραμμή, θα υπάρχει πρόβλημα μετά στο πέταγμα του αετού. Και ένα σημαντικό άλλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είναι η ουρά. Η ουρά πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο μακριά και ελαφριά, για να μπορέσει ο αετός πραγματικά να έχει τη δυνατότητα να τον κρατάει πίσω το κομμάτι, ώστε να μην κάνει κάποιες ανεπιθύμητο πέταγμα όταν είναι στον ουρανό. Α, θα πρέπει να είναι και ελαφριά, άρα το χαρτί με το οποίο... Πρέπει να είναι ελαφριά και μακριά. Mm-hmm. Ωραία. Από τότε χρησιμοποιούσαμε σερπαντίνες. Τις σερπαντίνες, παρόλο που δεν ήταν είδος σε επαρχή, αλλά... Ή και κομμένες εφημερίδες μπορεί να γίνει. Χρησιμοποιούσαμε και κομμένες εφημερίδες, αλλά επειδή, όπως σας είπα, η εφημερίδα είναι λίγο βαριά, ναι. Έτσι, δεν δίνει τη δυνατότητα να φτιάχνεις καλό αέτο. Λοιπόν, εδώ στη μέση είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, φέρε το σκοινάκι τώρα στην άκρη, να έρθω να φτιάχνουμε το περίγραμμα. Τεντωμένο λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Έτοιμοι το περιμετρικό σκοινί. Πάνω στο σκοινί τώρα αυτό θα φτιάξουμε και θα βάλουμε το χαρτί μας. Ποιος διάλεξε τα χρώματα? Φαίνεται ότι είναι εντάξει. Λοιπόν, είπαμε με τη Γεωργία σήμερα, κυρία Τζαβολάκη, να φτιάξουμε τον αητό μας με τα χρώματα της σημαίας Γεωργία της Ουκρανίας. Για να τον αφήσουμε στον αέρα να πετάξει ψηλά
προς την ελευθερία της Ουκρανίας. Πολύ καλή ιδέα. Είναι συμβολικό και θεωρώ τώρα ότι το γύριζομαι έτσι. Είναι πάνω το μπλε και κάτω το κίτρινο. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το περίγραμμα του σκηνιού συν 2-3 πόντους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το γυρίσουμε μετά να κολλήσει πάνω στο τέτοιο, στο σκηνάκι μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σημάδεψε. Λίγο πιο έξω. Ναι. Ωραία, τράβω μια γραμμή. Μπράβο, 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 μπράβο. Ωραία. Ωραία. Κράτω σινάκι μου, το χαρτάκι μου φύγει. Κράτα μου από εδώ πάλι το άλλο κομμάτι. Ωραία. Μπράβο. Έλα την άλλη μεριά να το κόψουμε και το άλλο τελειώνω. Έτσι λοιπόν, για να μπορεί να γυρίσει να κολλήσει. Για να μπορείς να γυρίσει να κολλήσει, ναι. Έλα τώρα από εδώ να κόψεις τα αυτάκια που είπαμε. Λοιπόν, για να μπορεί να διπλώσει, πιο έξω λίγο εκεί. Εδώ εκεί. Κόψτε το. Ωραία. Και εδώ. Πιο έξω λίγο. Εδώ. Ωραία. Πρόσθετο σινάκι μην το κόψουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, Γιώργητσα? Θα βάλουμε τι? Επειδή είπαμε ότι τα παλιά χρόνια, όταν εμείς δεν είχαμε κόλλες που φτιάχναν το νερό, κάναμε αλευρόκολα. Κάναμε αλευρόκα. Βάζαμε μέσα λίγο αλεύρι, βάζαμε λίγο νεράκι και βάζαμε και λίγο ζάχαρη για να μπορέσει να κολλήσει. Έπιανε η αλευρόκολα? Α, τώρα ναι. Θα το δείτε στην πράξη. Έλα, πάμε. Γυρνάει. Τι να το γυρίζετε. Ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Γεωργία, έχεις γίνει expert. Ωραία. Φτιάξα από εκεί τα αυτάκια, κόψτα. Ωραία. Αυτό θα φύγει, έτσι. Αυτό θα το κόψουμε μετά. Α. Ναι. Και από εδώ, Γεωργίτσα, από εδώ γύρω, κόψω το αυτάκι. Ναι. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Άμα θέλει κανείς, μπορεί να χρησιμοποιήσει και κόλλα, έτσι. Ασφαλώς. Απλώς επειδή είπαμε τώρα ότι θα το κάνουμε σήμερα. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Με τον παραδοσιακό τρόπο, γι' αυτό το δείχνουμε. Για αλλιώς βέβαια. Τώρα υπάρχουν σειραπτικά, υπάρχουν κόλλες. Σειραπτικό βοηθάει, θα σκίσει όμως το. Έτσι, εξαρτάται τι θα βάλουμε. Έχει κάποιους οι οποίοι κατασκευάζουν τώρα στα τους με νάιλον. Είναι πιο ανθεκτικοί. Οπότε. Α, μπορεί να γίνει λοιπόν και με νάιλον και με χαρτί. Ναι, βέβαια. Κύριε Ζερβάκη, στους γιους σας έχετε δείξει? Βέβαια. Ξέρουν δηλαδή, αλλή μόνο. Τι
τουλάχιστον την υποχρέωση σε αυτό το κομμάτι την έκανα και αυτή. Άσχετα δεν ασχολούνται τώρα, αλλά τι να πεις. Είπαμε, δεν είναι η αξία του να ξέρεις να το φτιάχνεις. Είναι η αξία ότι εκμεταλλεύεσαι ένα Σαββατοκύριακο αυτές τις μέρες και κάνεις κάτι που τότε υπήρξε συναγωνισμός, ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο. Ποιος το ανεβάζει πιο ψηλά, πιο ψηλά, ποιος θα τον κρατήσει πιο πολύ ώρα. Έτσι, τον αφήναμε δεμένο πάνω σε πέτρες, ούτως ώστε να συνεχίσει να πετάει και εμείς φεύγαμε. Και γυρίζαμε την επόμενη μέρα το πρωί να δούμε αν πετάει. Τώρα θα περάσουμε από τη μέση, όπως είπαμε, το σκηνάκι που θα βγει το μεσαίο ζύγι. Για δώσουμε το ψαλίδι, ήρθε. Α, μάλιστα. Αυτό δεν είναι λίγο επικίνδυνο? Γιατί τώρα θα δείτε ότι το φτιάχνουμε και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, περνάμε το σκηνάκι μέσα. Ακριβώς λοιπόν από εκεί. Ακριβώς μέσα από τη μέση. Εκεί που δέσαμε, από εκεί κάνουμε τρύπα και περνάμε το σκηνάκι. Ναι. Γιατί θα το βλέπεις, θα το πιάσεις. Μπράβο. Τράβα το. Ωραία. Και σαλιδάκι. Θα φτιάξουμε τώρα ένα ενισχυτικό στρογγύλο, το οποίο θα το βάλουμε στη μέση για να ενισχύσει το χαρτί μας στο συγκεκριμένο σημείο, να μην υπάρξει πρόβλημα να χυστεί. Ναι. Λοιπόν, πάρτε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε. Να, λίγο θα βάλουμε το τέτοιο, συγγνώμη. Ναι. Πήγατε μαζί με τη Γεωργία και μαζέψατε τα καλάμια. Μαζί από με τη Γεωργία, εκεί σας είδα εγώ. Για να ξέρει, να ξέρει ποια είναι τα ξερά και ποια τα δροσερά. Διότι καμιά φορά φαίνεται το καλάμι ότι είναι ξερό, αλλά δεν είναι ξερό. Όταν η φούντα φαίνεται ότι είναι ξερό όλο και στην κορυφή υπάρχει φούντα, δεν είναι ξερό το καλάμι αυτό. Πρέπει το καλάμι να είναι απόλυτα ξερό. Δηλαδή είναι κομμένο παλιό καλάμι, ούτως ώστε να είναι και πιο ελαφρύ. Γι' αυτό βάζουμε το καλάμι το ξερό, επειδή είναι ελαφρύ. Γιατί το βρεμένο έχει άλλο βάρος. Ναι. Λοιπόν, στο ένα κομμάτι είμαστε έτοιμοι. Με το ένα ζύγι. Τώρα θα φτιάξουμε το άλλο κομμάτι από τα ζύγια που χρειαζόμαστε και την ουρά. Ωραία. Το ζύγι πρέπει να είναι το κέντρο του στη μέση ακριβώς που έχουμε την τρύπα, δηλαδή η απόσταση πρέπει να είναι αυτή. Μάλιστα. Ένα τρίγωνο, έτσι, ναι, δημιουργούμε. Σωστά. Και είπαμε γιατί βάζουμε τέτοιο σπάγκο, επειδή είπαμε ότι δεν είναι νάιλον και όταν κάνουμε τον κόμπο δεν γλιστράει και μένει στη θέση του. Ωραία. Εδώ τώρα πρέπει να δεθεί στο σημείο που είμαστε στην κορυφή του αϊτού. Δηλαδή, στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ένωση. Αυτό το κομμάτι αυτό πρέπει να είναι ίσο με αυτή την απόσταση. Ε? Και ναι. Εδώ είμαστε εδώ. Αυτή η απόσταση. Ναι. Ποια είναι η λεπτομέρεια τώρα στο ζύγι? Ναι. Όσο μεγαλύτερη αυτή η απόσταση, το αφήνω, το βλέπω, το αφήνω, όσο μεγαλύτερη αυτή η απόσταση, ναι, ο αετός έχει δυνατότητα να πετάξει μακριά από μας. Μακριά, δηλαδή να πάει πολύ μακριά. Όσο μικραίνουμε την απόσταση αυτή, ο αετός έχει τη δυνατότητα να έρθει κατακόρυφα σε εμάς, πιο ψηλά από εμάς. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό η απόσταση καθορίζει το αν θα πετάει ο αετός μας μακριά ή κοντά μας και ψηλά και πάνω από εμάς. Συνήθως όμως
χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη μέθοδο που σας είπα, το βάζουμε εδώ ας πούμε, ώστε να μπορεί να είναι σε μια απόσταση που μπορεί να το ενέσει. Άρα όσο μεγαλώνει αυτή η απόσταση, τόσο πιο μακριά όσο ανεβαίνει. Όσο μεγαλώνει αυτή η απόσταση, πιο μακριά είναι ο αετός. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τώρα βέβαια η κόμπη που κάνετε δεν πρέπει να είναι με συγκεκριμένο τρόπο, απλά όχι, να σταθεροποιηθεί, όχι. Έτσι. Απλώς, σωστά, ναι. Απλώς να σταθεροποιηθεί και να σταθεροποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο στη μέση. Διότι όπως καταλαβαίνετε, άμα κάνουμε το ζύγι και είναι εδώ, ναι, ας πούμε, ναι, και φεύγει, έτσι χαλάει. Δεν μπορεί αυτός να πετάξει. Είμαστε εντάξει για με τα ζύγια τα μπροστινά. Ετοιμάζομαι το ζύγι της ουράς τώρα, ετοιμάζομαι το ζύγι της ουράς, την ουρά μας και τελειώσαμε. Μάλιστα. Α, θα κάνουμε το ίδιο ζύγι για ναι, το... αλλά το ίδιο ζύγι και θα φύγει από εδώ και πίσω από η ουρά. Α, έτσι λοιπόν. Α, δεν κρεμάμε ένα σκηνί και τον αφήνουμε έτσι. Όχι, βέβαια. Του χρόνου εγώ θα φτιάξουμε ένα, θα τον φτιάξεις εσύ ένα υπέραετο και θα τον φτιάξεις μόνη σου, χωρίς καμία βοήθεια. Λοιπόν, ο αετός μας είναι έτοιμος. Θα φτιάξουμε την ουρά, να την προσαρμόσουμε πίσω στα ζύγια μας και είμαστε εντάξει. Ωραία, ωραία. Πόσο σκηνή λοιπόν, περίπου θα χρησιμοποιήσετε? Το σκηνή το αφήνουμε όλο και όπου χρειαστεί το κόβουμε. Ναι. Λοιπόν, έλα Γιώργητα. Ωραία. Κάνω μια θελιά, όπως βλέπουμε, έτσι. Αφήνουμε περίπου γύρω στους 10-15 πόντους, όσο είναι ναι, η απόσταση της ουράς, έτσι. Ωραία. Έλα. Και βάζεις εκεί αυτό και μετά το σφίγγεις. Και το σφίγγουμε και προχωρούμε. Δηλαδή αυτό εδώ κάνει, έτσι, δεν χρειάζεται να είναι πιο πλούσια, όπως λες, πρέπει να είναι και ελαφριά. Όχι, όχι, όχι. Είπαμε, σημαντικό μακρύ ρόλο παίζει το μήκος, ναι. Ναι. Όχι τόσο το βάρος. Το οποίο βέβαια το μήκος το διορθώνουμε. Δηλαδή είναι ναι, κοντή, συμπληρώνουμε, δένουμε ένα κομμάτι σκηνάκι ακόμη υψηλό και το ξαναβάζω. Τι συμπληρώνουμε. Γιατί εξαρτάται και από τον καιρό. Αν έχει πολύ αέρα, θέλει πολύ μακριά ουρά. Αν ο αέρας είναι λιγότερος και με μικρότερη ουρά, ας πούμε, ευθυγραμμίζει το αέτος και πετάει. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού έχουμε φτιάξει τα χουντάκια, είπαμε με την... Εξαρτάται και από το μέγεθος του αετού η ουρά. Ακριβώς, βέβαια, ναι, είναι ανάλογα. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, τότε που λέγαμε, ας πούμε, τι μήκος πρέπει να έχει ο αετός, ήταν αν το αετός μας είναι περίπου στο 1 μέτρο, είναι 7 φορές. Α, 7 φορές. 7 φορές η ουρά. 6-7. Κάτι πιο σαν περίπου, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό. Για να πει, έλα. Άρα μου φαίνεται το μεγάλο μυστικό είναι η ουρά, κύριε Ζερβάκη, ε. Δηλαδή τόσο μακριά ουρά... Βέβαια, ο αετός είναι μεγάλος. Και... Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να τελειώσουμε. Αφού φτιάξαμε την ουρά μας, ναι, λοιπόν, ναι, έτσι, τι δένουμε. Εκεί που κάναμε το ζύγι της ουράς. Το ζύγι της ουράς. Το φτιάχνουμε και αυτό να είναι στη μέση όπως είπαμε. Εντάξει. Ναι. Ωραία.
άλλη. Και η ώρα μας είναι έτοιμη. Δώσ' το ψαλιδέ, Γιώργια. Λοιπόν, την τυλίγουμε πίσω στον αϊτό μας, για να μην τη χάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Α, έχει και κόλπο μεταφοράς, γιατί συνήθως μπερδεύει και γίνεται χάλια μετά και δεν μπορούμε να την ξεμπερδέψουμε. Α, είδατε τα μυστικά, πολλά τα μυστικά. Α, ωραία. Και ο αϊτός μας είναι έτοιμος. Και επίκαιρος, και ελπίζουμε... Καλή σαρακοστή σε όλους, καλή καθαρά Δευτέρα. Χρόνια πολλά και ελπίζω, όπως το είπατε εσείς, σύντομα να ησυχάσουμε από ό,τι γίνεται στα βόρεια των συνόρων μας.